Παρακαλώ. Διονύση, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνεις? Καλά. Η κολλητή σου η Τίνα λέει σε αγαπάει πολύ, να έχεις μια όμορφη μέρα. Λέει η Τίνα. Ναι. Εντάξει, θα πεις ευχαριστώ. Ευχαριστώ λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός αν θες να βρίσεις. Δεν έχω πει. Δεν θέλω να βρίσω. Ρωτάω, ρε παιδί μου, εγώ σου δίνω όλες τις εναλλακτικές. Μπορείς να πεις. Δεν ξέρω, θες να πεις με την Τίνα. Τι είναι η Τίνα, είναι η κολλητή σου ή είναι η. Κολλητή, αδερφή. Α, αδερφή. Μην πει. Όταν. Δεν λέει τέτοια αδερφή, ρε, από τις άλλες λέει. Εντάξει, εντάξει, Διονύση μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Άστε το σαν αδερφή σου και τέτοια. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Καλά, είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη με την αγαπημένη σου τη Βασίλισσα. Τι συμβαίνει με την Βασίλισσα? Καλά, είδε τι έγινε. Έχει ξεσηκωθεί όλη η Βρετανία. Η Βρετανία. Για ποιο πράγμα, γιατί? Γιατί αυτή όταν ήταν μικρή με τη μαμά τη, εκεί πέρα που καθόταν, σήκωσε το χέρι και χαιρέτησε όπω η Ναζί. Τεντωνόταν το παιδί. Τι λε τώρα, μάλλον. Τι τεντωνότανε, καλέ. Να σου πω κάτι. Μιλήμε η Βασίλισσα και... είναι. Να σου πω, μιλάμε κάτι. Καταρχήν είναι. Χιλιάδες κόσμος σκοτώθηκε. Καταρχήν του κάψανε το λόγο. Μα γι' αυτό σου λέω. Ήταν η πιο. Από του πιο. Και χαιρετάει η Βασίλισσα έτσι. Δεν κάνει έτσι, μωρέ. Σήκω στα χέρια και έλεγε να ζει κανείς ή να μην ζει. Βαράτε βόμβες. Και την πέτει και ο φακός έτσι. Έλα στο διάλογο. Δείτε το κορμί της Κατερίνας καινούριου με γαμώσεις. Με τι? Τι να με κάνεις, πώς το πεις? Γαμώσεις. Δε γαμ. Δε. Λέω εγώ. Καλομήρα μιλάει πρώτη φορά για την κρίση που πέρασε με το σύζυγό της, τον Γιώργο τον Μπούσαλη. Γιατί βάζει δύο τάφ μέσα, το Γιώργο τον Μπούσαλη? Το Γιώργο Μπούσαλη, ηλίθιο, τι είσαι, αυτό γίνεται το Πασόκ του 81. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Καταρχήν θα σου πω κάποια περίεργα πράγματα που μας αδυνατίζουν. Α, ωραία. Γιατί με τα περίεργα πράγματα λέω θα πάμε στην ψυχολογία τώρα, θα μας κάνει η μαντάρα. Όχι, όχι, όχι. Πες μας, πανέμορφη γυναίκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να τρως με το αριστερό σου χέρι. Κάσε. Να μιλήσω για σένα. Α, μίλα, σε παρακαλώ. Θα ήθελα να πούμε ότι είμαστε όλοι εδώ υπερήφανοι, διότι προφανέστατα έχουμε την πιο όμορφη συμπαρουσιάστρια από όλα τα πρωινάδικα. Αχ, τι ωραία που τα λέει. Ναι. Δεν βλέπω ενθουσιασμό. Ναι. Έχεις δίκιο. Γιατί, για σκέψου καμιά λέει. Βρε Μιχάλη, το βλέπεις τι κάνουμε. Φέρατε σακούλες Αιτζίαν. Καλό. Ξέφυγες από το θέμα σου. Όταν θα ξερνάνε, θα ξερνάνε χάι. Ναι, πάνω απ' όλα. Θέλω να ξεράσω τώρα. Γυμνάζω το πρωί, αυτό που κάνεις εσύ 5 και μισή. Σήμερα δεν το έκανα. Γιατί? Γιατί ξύπνησε, βάρεσε το ξυπνητήρι παράτατο. Ούτε που κατάλαβα, το κλείσα, αλλά φαίνεται δεν ήμουν εγώ, ήταν ο άλλος ο Μιχάλης. Ναι, ποιος άλλος, έχει κι άλλο. Το συζητάω πάντα με τον άλλο. Κοίταξε, όταν μπαίνει ο Ιούλιος γινόμαστε τρεις. Εγώ, ο Μιχάλης και ένας φίλος τους. Φάε με έναν άνδρα, κατά προτίμηση όμορφο. Για λέγε. Αν εγώ φάω με σένα που είσαι ωραίος, τότε εμένα θα μου κοπεί όρεξη. Εσένα δεν θα σου κοπεί όμορφο. Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα. Ναι. Μου ανοίγει όρεξη. Λέω να φάω να με δυνατώσει να την πάρει και να τη σηκώσει μετά. Μπορώ να έρθω και εγώ να φάω εκείνη την ώρα με έναν άνδρα ωραίο. Στο πιο δυνατό. Να τα. Για να μου κοπεί όρεξη. Στι γυναίκε πια. Βρε ηλίθιε. Ακούει η μητέρα. Βρε ζει Μιχάλη, μισό λεπτάκι τώρα. Θέλω να μου κοπεί λίγο η όρεξη. Να μην βρω έναν άντρα ωραίο. Για πες μου έναν. Εσένα, αυτό δεν ξέρω. Α, εντάξει, με μένα το έχει ξανακάνει. Βρε παιδιά, τι ακούνε τα αυτάκια μου. Όγαλα. Η γυναίκα τρώει με τον ωραίο γιατί υπάρχει το φλερτ. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Έργουν θα βλέπει ναι και θα σε θαυμάζει. Βεβαίω. Πρώτη φορά είναι. Θα τρώσει εσύ Μιχάλη τον άπακο και εγώ θα σε βλέπω. Επειδή είσαι κουκλή. Και τρώει με στήλ. Όχι, θα τρώω πολύ και θα λες να μην φάω έτσι ποτέ. Αντιμετωπίστε το στρες. Σε αντίθεση με αυτούς που πιστεύουν ότι το στρες μας παχαίνει, μας αδυνατίζει σε πληροφόρο. Το στρες, βεβαίως. Εγώ γιατί είμαι λεπτός από τα στρες. Αγχωθείτε ελεύθερα. Να δεις τι έχει να γίνει από Οκτώβριο με τα στρες τεστ των τραπεζών. θα κλάψουνε μάνες πάλι. Τα δαμάσκηνα. Τι τα δαμάσκηνα. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Πας τουαλέτα κατευθείαν. Αλήθεια. Oh, ναι. Ναι, γιατί λέω ότι τρώγοντας γύρω στα... Ναι, σου έρχεται μια... είναι S-O-U-R-D-S-H-I. Τι είναι αυτό καλά. Σούρντιση.
Για εσάς. Έτσι, για αυτή. Λοιπόν, μετά από αυτό που λέει ο Μιχάλης, αν τρώτε, να ξέρετε, γενικά 100 γραμμάρια δαμάσκηνα κάθε μέρα για περίπου 12 εβδομάδες, θα πηγαίνει το HESIDI HESIDI σύννεβο. Αυτό είναι καινούριο. Πάρα πολύ ωραία. Βρήκα καινούριο. Οπότε δυνατή. Τέλος, παιδιά, πρωί-πρωί. Ναι, αλλά μπορείς να πεις ότι θέλεις χωρίς να... Το λέει με τρόπο όμως, κατάλαβες. HESIDI. Μυρίστε ένα μήλο ή μία μπανάνα. Αυτό θα σας κόψει την όρεξη, να ξέρετε. Πιθανόν, δεν το ξέρω αυτό. Σήμερα το πρωί εγώ ξεκίνησα το πρωινό μου με μπανάνα. Έφαγα μόνο μία μπανάνα. Δεν προλάβαινα γιαούρτια και τέτοια. Είχα αργήσει. Παρόλο που την έφαγες και δεν τη μύρισες, δεν θα πεινάσεις. Τσακώθηκα με το χιμπατζή του, την πήρα. Έχεις χιμπατζή. Ένα μόνο. Όλοι έχουν σκυλάκι, γατάκι, ο Μιχάλης έχει χιμπατζή. Όχι, βέβαια. Έπρεπε να πω μια ιδέα. Ναι, Σοφία ζει. Καλημέρα, Σοφία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Ο μικρός από την Αθήνα λέει σε αγαπάει πολύ. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να σου μεταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα. Και εγώ τον αγαπάω πολύ. Βεβαίως, καλημέρα. Τι είναι ο μικρός? Ορίστε. Ο μικρός τι είναι, ο γιος σας είναι ή ο φίλος σας? Και είναι πιο μικρός σε ηλικία από εσάς? Λίγα. Είστε μίλφε. Εντάξει, αγαπημένη μου Σοφία, καλημέρα. Διασκεδάστε το, σας παρακαλώ. Διασκεδάστε. Τι σημαίνει, παιδιά? Παιδιά, όταν ακούω έκτακτα, λέω κάτι σημαίνει. Παιδιά, έχω έκτακτο. Μιχάλη μου, τι θα γίνει? Μπήκε κανείς στο νομισματοκοπείο? Όχι, δεν μπήκε κανείς, αλλά θα σου πω. Ο Λιζάρδος επέστρεψε με το Art Earth. Έλα ρε. Ναι. Ένα τεράστιο κενό. Είχαμε κενό. Όχι, ένα τεράστιο κενό καλύφθηκε. Είναι ένα άλλο βήμα για την ανθρωπότητα. Κάτι άλλο μου θυμίζει αυτό. Α, μου θυμίζει αυτό. Παιδιά, έχουν ένα πρόβλημα. Αλλά δεν θέλω να του το. Μπορώ να του το λύσω, αλλά δεν θα σα το λύσω. Όχι, όχι, μην μας το λύσει. Να το βρείτε μόνοι σας. Να μάθετε να το βρείτε μόνοι σας. Να το βρούμε, ναι. Μιλάει για ένα εστιατόριο. Έλα, πώς νομίζετε ότι λέγεται? Εγώ νομίζω ότι λέγεται Χακαζάν. Όλοι το λέει Χακάζαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα εστιατόριο το οποίο έχει πάπια 290 ευρώ στη Μύκονο. Τέλεια. Και του είπα να πάρει να κλείσουμε και δεν ξέρει πώς προφέρεται. Και λέω, πάρτε του ένα τηλέφωνο τέτοια ώρα το πρωί για να σα πούνε και ρωτά. Με συγχωρείτε, αν δεν ξέρει πώς προφέρεται. Και με λέει, ποιο απαντήσει πριν. Κάποια πάπια θα του κλείσει. Τι σημαίνει, Χριστέ μου? Τώρα που είπε η Μύκονος καίγεται, ξεφάντωσε στη Μύκονο η Κουκίου. Ποια είναι αυτή? Η Διονυσία Κουκίου, Μιχάλη μου, βρέθηκε στο νησί των Ανέμων. Διονυσία Κουκίου. Εγώ μετράω τα κουκιά, δεν μου βγαίνει. Είναι λίγες. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Ναι. Η κινέζικη εταιρεία JD.com επέλεξε ένα κακόγουστο τρόπο τελικά για να προωθήσει ορισμένα από τα προϊόντα της. Είναι η μέρα για γλυκές τρυφερές νοσοκόμες. Έτσι λέει. Και επικοινωνεί. Τι πουλάει? Για να πουλήσει, λέει, στολές νοσοκόμα, σεξ, εσώρουχα, προφυλακτικά και. Τι, και. Πώς τα λένε αυτά τα. Τι, ποια καλέ. Πώς τα λένε, το. Τι. Το παιχνιδάκι, το. Ποιο? Δονητές. Αααα. Ένας Κινέζος γιατρός ανέβασε την επίμαχη φωτογραφία στο λογαριασμό του στο Facebook, η οποία έγινε ανάρπαστη και μάλιστα πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων. Δηλαδή υπήρχε κόσμος που έλεγε. Είναι προσβολή προς κάθε νοσοκόμα. Ποιος καραγκιόζης θα κάνει αυτά? Συνδέθηκαν και με το αμερικάνικο δίκτυο CNN απαιτώντας μια δημόσια συγγνώμη από την εταιρεία. Αυτή η καραγκιόζη είναι στη JD.com. Πρέπει να τα μαζέψουν όλα αυτά για να μην πω που να τα βάλουν. Πετάχτηκε η άλλη και λέει. See you take a hit in your go. Δηλαδή, πού να τα βάλουν? Α, εκεί στο γκο. Ναι, το κατάλαβα. Σίγουρα λέει θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα του οπίσθιου υδρότα. Ορίστε. Τι γίνεται δηλαδή, υδρώνει. Όπως είναι η ουρά, πώς να το πω, ο κόκκιξ. Ο κόκκιγας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη χαραμάδα. Ναι. Η οποία είναι καλό να είναι μεγάλα, μην είναι χαμηλό. Στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών τα κάθεσαι πολύ ώρα στην καρέκλα ή στο σπίτι, αισθάνεσαι ένα τσρρρ ότι υδρώνει εκεί. Γάργαρα νερά. Αισθάνεσαι τι πράγμα είναι? Εγώ καλέ. Δεν ρωτάω, ρε παιδί μου. Εγώ είσαι καλά. Ξεχάστε τη δυσάρεστη αυτή αίσθηση με το ειδικό κάθισμα που δημιούργησε η Κουτσοφούκου. Ποια? Κουτσοφούκου, έτσι λέγεται. Είναι KU. Μην με βάζει να το. Κουτσοφούκου. Η ιαπωνική εταιρεία, η οποία ασχολείται με παρόμοια σοβαρά προβλήματα του ανθρώπου, δημιούργησε ένα κάλυμα για κάθε κάθισμα.
καθίσμα, το οποίο επιτρέπει σε 170 λίτρα δροσερού αέρα να δροσίζουν, να περνούν δροσίζοντας ακόμα και τα πιο σκασμένα οπίστια. Ναι, δηλαδή το έχει ενσωματωμένο. Κοίταξε, πες ότι ήσουν εσύ η ίδια τα οπίστια σου. Ωραία. Προσωποποιημένο. Ναι. Και καμιά φορά όταν ασφιχτιάζει, αντιλαμβάνω. Ρε παιδιά, ντροπή. Λειτουργεί το κάθισμα αυτό με ηλεκτρική ενέργεια, προς το παρόν διατίθεται μόνο στην Ιαπωνική αγορά. Ρωτήσαμε αν θα γίνουν εξαγωγές και μας είπε ο αφεντικός. Έχουμε φτιάξει αυτό το προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για τα κορίτσια. Τα οποία με το που κάθονται απανώ δεν ευχαριστούνται. Είστε λίγο μαλάκα. Άρα οργάνωσε το, κλείσε. Θα το οργανώσουμε, κάνουμε εκεί πέρα που θα είμαστε στη Μύκονο, στον Άμος. Ναι. Θα είμαστε λίγο κουρασμένοι, θα έχουμε πει τις σαμπάνιες. Ναι. Θα έχεις γκώσει από τα πουρα εσύ. Γιατί θέλω να με πας, βρε παιδί μου, βρε αδερφέ, για μια πάπια. Ναι. Ναι, Μιχάλη μου, δηλαδή θέλω κάτι τον καλό. Τον πόσο? Τον 290 ευρώ. Α, μπράβο, δεν θέλω τίποτα φτύνιες και ιδίες. Πάμε να φάμε πλατάρια, πατσατάκια από δαράκια. Κανονικά την πάπια. Ολόκληρη. 290 ευρώ. Και τη θέλω ζωντανή να τη μαδίσω εγώ με τα χέρια μου. Ρε Μιχάλη, ρε παιδιά. Άμα χώσω 300 ευρώ, να μην τη μαδίσω. Κρίμα η παπίτσα. Μέχρι και σπίτι την πάρω να ταΐζω. Άσε με, παρακαλώ. Η Μαρία θα μας πει και άλλη μια έρευνα. Πάμε. Τα εσώρουχα που κρύβουν την δική σα, των ανδρών, την. Ποια την? Δεν υπάρχει την, το. Όχι, την. Ποια την είναι? Θα μπορούσε να είναι και σαν ορθοστατική υπόταση, αλλά είναι την. Αντιστήσει. Ακριβώς. Τι κάνει το εσώρουχο? Λοιπόν, βοηθάει να μην έχεις. Την κρύβουνε. Δηλαδή, αν. Αν είσαι doing. Υπάρχει τσέπη στο εσώρουχο. Ναι. Είναι αυτά τα νέα εσώρουχα, λέει. Α. Που όταν είσαι με κόσμο ή όταν είσαι σε μια έτσι άβολη κατάσταση που δεν πρέπει να φανεί. Υπάρχει αυτή η τσέπη. Ακριβώς, παιδιά. Δεν είναι να πληρώνεις. Βάζει το και η τσέπη. Λοιπόν, η οποία τσέπη είναι ειδικά διαμορφωμένη για να χωράει, να μην το πιέζει. Παιδιά, με συγχωρείτε. Είναι θέματα αυτά που φέρνει. Τώρα έρχεται φρέσκο. Αλήθεια, το εξωτερικό. Να μου έλεγες ότι υπάρχει τέτοιο μαγιό, το καταλαβαίνω. Είναι σόργο για όλες τις ώρες. Διότι έχουμε μπει μέσα στη θάλασσα εσύ και εγώ και μου κάνεις παιχνίδια και μετά βγαίνεις εσύ και εγώ κάνω 20 λεπτά να βγω. Κατάλαβες, θα πρέπει να φοράς αυτό το εσώργο μέσα από το μαγιό. Αυτό που μου λες είναι πέος τσέπης. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.